Αν θυμόσαστε καλά από τις προηγούμενες συζητήσεις μας, επανειλημμένα σας είχα μιλήσει για αυτό το φοβερό χάσμα που υπάρχει στις δύο κοινωνίες. Υπάρχουν δύο κοινωνίες οι οποίες λειτουργούν. Η μία η κεντρική κοινωνία, η αυτή που διοικεί, και μία άλλη η παρακοινωνία, η οποία αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια και λόγω της παγκοσμιοποίησης και λόγω της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης και λόγω της κακής οικονομικής συμπεριφοράς της άρχουσας τάξης προς νεολαία και προς αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στο περιθώριο της ζωής, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτές τις δύο κοινωνίες. Τώρα, είπατε πάρα πολύ σωστά το εξής χαρακτηριστικό. Αυτοί που συμμετέχουν στα επεισόδια είναι τρεις βασικοί πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι το Ισλαμικό στοιχείο και το κύριο στοιχείο. Δεν το μετατρέπουν αυτοί. Αυτοί ίσως το προκαλούν σε πολλά σημεία. Τι εννοώ? Εννοώ ότι έχουν δημιουργήσει στεγανές ζώνες στις οποίες δεν μπορεί να μπει κανείς εκεί, και μάλιστα όσοι πάνε εκεί, έγραφε και η πρώην εφημερίδα Liberation, στην οποία αναφερθήκατε, που εγώ συνεργάστηκα χρόνια, έλεγε ότι κάποιος τους έλεγε: εδώ δεν θα πλησιάσετε. Vous êtes chez nous, σημαίνει στα γαλλικά, είστε στα μέρη μας, στον τόπο μας. Άρα εμείς τον ελέγχουμε αυτόν τον τόπο. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι οι πλιατσικολόγοι και οι ναρκωμανείς, οι οποίοι δεν είναι μεγάλη πλειοψηφία, αλλά είναι πάρα πολύ δυνατοί στη δράση. Αυτοί οι οποίοι κάνουν πλιάτσικο και είναι οι λεγόμενοι dealer μαζί με αυτούς, αυτοί που δηλαδή μου λένε δίνουν ναρκωτικά κτλ., συμμετέχουν ενεργά στα επεισόδια και στο πλιάτσικο. Και τρίτον, είναι η αντίδραση μιας ομάδας, ας το πούμε, ανθρώπων παραδοσιακά δεξιών ή αν θέλετε παρακρατικών, πέστε το όπως θέλετε, οι οποίοι προσπαθούν να αντιδράσουν και να έχουν συμμετοχή σε αυτό τον πόλεμο κοινοτήτων, ο οποίος αρχίζει, είχε αναγγελθεί εδώ και καιρό και αρχίζει τώρα να γίνεται πραγματικότητα. Η Γαλλία είναι χωρισμένη σε ζώνες, πέρα από το μεγάλο κεντρικό κράτος και το λεγόμενο περιφερειακό κράτος γύρω-γύρω, τώρα έχουμε και εσωτερικές ζώνες ελέγχου. Αυτή είναι, ας το πούμε, η τάδε ζώνη, αυτή είναι η τάδε ζώνη, όταν στην ελέγχει ο ΑΒ κτλ. Όμως, επαναλαμβάνω, στην ουσία βρισκόμαστε απέναντι σε ένα ουσιαστικό πρόβλημα, το οποίο βασανίζει πλέον τη Γαλλία και το οποίο, ενώ δεν ήταν το κυρίαρχο, τώρα γίνει κυρίαρχο, το οποίο είναι το λεγόμενο ταυτοτικό πρόβλημα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, ναι, κύριε Δαβέτα. Αν θυμάμαι καλά, πριν καμιά εικοσαριά χρόνια υπήρχε ένα βιβλίο best-seller στη Γαλλία, Οικονομική Φρίκη, της Βιβιάν Φορεστέρ. Αυτή έλεγε, ναι, εκεί, έλεγε ότι καλό είναι να κατανοήσουμε και να αγαπήσουμε, προσέξτε, τους νέους. Τους νέους και ιδίως τους νέους των προαστίων, διότι η κοινωνία είναι αναχρονιστική, όχι τα παιδιά μας. Η κοινωνία είναι τυφλή για την ίδια της την ιστορία, οργανώνεται χωρίς αυτή και την εξαφανίζει, όμως τα παιδιά μας βρίσκονται στην αιχμή της ιστορίας. Αυτά έχουν ήδη παραμεριστεί και δεν ζουν απλά εξωστρακισμένα από μια κοινωνία που πνέει τα λίσθια και που υποκρίνεται πως αντέχει ακόμα, αλλά προπορεύονται αυτής της κοινωνίας, διότι εμείς, λέει, από τα καλά προάστια τα αστικά, μπορεί να λέμε οτιδήποτε για αυτή την εξεγερμένη νεολαία. Ξέρουμε όμως πως ζει στην πραγματικότητά της. Πολύ σωστή αυτή η παρατήρηση, με μία μικρή υποσημείωση. Εάν κρίνουμε τα γεγονότα μόνο με αυτό το κοινωνιολογικό κριτήριο το οποίο βάζει το βιβλίο και σωστά το μεταφέρετε εσείς, τότε έχουμε μία δυτική ορθή λογική, έναν ορθολογισμό δυτικό, ο οποίος εξηγεί τα γεγονότα με βάση τον αδύναμο και τον πιο δυναμό. Ναι. Δυνατό. Στην προκειμένη περίπτωση όμως η έναρξη, κύριε Δαβέτα μου, είναι η εμψυχρό δολοφονία ενός 17χρονου. Ναι, είναι η εμψυχρό δολοφονία ενός. Υπάρχει βέβαια το εξής, προσέξτε. Υπάρχει ο νόμος, για να μιλήσουμε λίγο τυπικά τώρα, όχι μόνο ουσιαστικά. Ουσιαστικά, ναι, είναι η εμψυχρό δολοφονία. Αλλά τυπικά υπάρχει ο νόμος Ολάντ, ο οποίος τι λέει? Ότι ο αστυνομικός έχει το δικαίωμα να αντιδράσει, έχει μια ελευθερία δράσεων όταν υπάρχει παραβατική συμπεριφορά. Αυτό δεν δικαιολογεί βέβαια τη δολοφονία του νεαρού. Όμως θέλω να σας δείξω και το πρόβλημα στο οποίο βρίσκονται οι αστυνομικοί αλλά και η όλη κοινωνία, διότι έχουμε δύο νομοθεσίες. Η μία αφορά τους αστυνομικούς, ψηφισμένη το 2017 από τον Ολάντ, και η άλλη αφορά γενικά τους πολίτες. Υπάρχει ένα είδος ιδιώνυμου για τους αστυνομικούς. Τώρα αυτό το μπέρδεμα που υπάρχει δημιουργεί ένα ακόμη μεγαλύτερο χάος που το εκμεταλλεύεται ο Α και ο Β. Μάλιστα. Αλλά θα επανέλθω στην ερώτησή σας πριν, μόνο με μια μικρή υποσημείωση. Εάν τα πράγματα ήταν μόνο κοινωνιολογικά, με βάση
το κοινωνικό δίκαιο, τότε θα υπήρχε και λύση. Εδώ υπάρχει το παραπάνω στοιχείο, το θρησκευτικό στοιχείο. Το ταυτοτικό που λέτε. Λέει, ναι, λέει ο Ισλαμικός φανατισμός. Λέει εδώ ο Νίκολας. Ακούστε. Ναι, ναι, ακούστε, για να απαντάτε και συνολικά. Λέτε το Ισλαμικό. Αν και πώς συνδέονται λοιπόν, λέει ο φίλος ο Νικόλας, κύριε Δαβέτα μου, τα τρία ρεύματα αντίδραση στη Γαλλία. Αυτό που είδαμε με, παλιότερα με τα κίτρινα γυλαίκα, το συνταξιοδοτικό και εκείνο που βλέπουμε τώρα. Διότι αν δεν συνδέονται, τότε ο εθνοτικός πόλεμος στον οποίο αναφέρονται κάποιοι ενδεχομένως να έχει και βάση. Ή μήπως μοχλεύεται σκοπίμως να εμφανίζεται ως εθνοτικός πόλεμος για να τρίβει τα χέρια το σύστημα. Ακόμη ως τάξεις να τους δούμε, υπάρχει μια πολλών ταχυτήτων γαλλική κοινωνία που κάθε άλλο παρά ενωμένη είναι, και άρα μπορούμε να μιλάμε και για εμφύλιο υπό κάποια έννοια. Στην πραγματικότητα όμως το κράτος θα έπρεπε να αποτελεί το μόνο εχθρό για όλες αυτές τις ομάδες. Αυτό ισχύει, η πρόταση αυτή έχει βάση. Δεν είναι μόνο αυτή η βάση, έχει βάση. Συναντιόνται αυτές οι τρεις διαφορετικές τάσεις, συναντιόνται σε ένα κοινό μέτωπο. Απέναντί τους είναι το μίσος για το κράτος. Αλλά ταυτόχρονα αυτό το μίσος για το κράτος εμπεριέχει το μίσος για τη δημοκρατία και το μίσος για την λεγόμενη ταυτότητα. Αυτοί οι οποίοι είναι στο περιθώριο, υποκινούμενοι, όπως σωστά λέχτηκε, από διάφορους φανατικούς κύκλους, οι οποίοι θέλουν τη διάλυση της Γαλλίας και μέσω αυτή της Ευρώπης, οδηγούνται σε μια μετοπική ρήξη. Με το θεσμικό στοιχείο το οποίο μπορεί να εκφράζει καλός ή κακός το κράτος. Αυτή η ρήξη με τους θεσμούς είναι και υποκινούμενη αλλά και πραγματική. Υποκινούμενη διότι κάποιοι θέλουν να εκμεταλλευτούν το γεγονός, είτε ισλαμικά είτε σε επίπεδο ακροδεξιών στοιχείων, αλλά και επίσης ουσιαστικά διότι το πρόβλημα ταυτότητας το έχουν και οι Γάλλοι γηγενείς και αυτοί οι οποίοι έρχονται, οι οποίοι δεν συμμετέχουν και δεν θέλουν να ενσωματωθούν στη γαλλική κοινωνία. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα ενσωμάτωσης, υπάρχει ένα πρόβλημα ταυτότητας, το οποίο δεν το ακούγαμε πριν τα κίτρινα γυλαίκα, επειδή αναφέρθηκε πολύ σωστά και ξέρετε ότι τα υποστήριζα και τα υποστηρίζω τα κίτρινα γυλαίκα, δεν αναφερόταν το πρόβλημα ταυτότητας τότε, ήταν μόνο τα οικονομικά ζητήματα. Τώρα μπαίνει πρώτο, αν δείτε στις αναλύσεις, το πρόβλημα της ταυτότητας. Δηλαδή, ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ. Κάπου έχουμε πρόβλημα χώρου στο ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ, αφού η ίδια δημοκρατία δεν μπορεί να γίνει ο αντικειμενικός τόπος της συνύπαρξής μας. Και εκεί μπορεί να οδηγηθεί σε εμφύλιο. Δεν είμαστε σε εμφύλιο, αλλά μπορεί να οδηγηθεί, ειδικά τώρα που ετοιμάζεται το μεταναστευτικό το Σεπτέμβριο, μπορεί να οδηγηθούμε σε μεγάλο εμφύλιο, διότι έχουμε αλλαγές πολιτικές, δηλαδή στις δράσεις, ξαφνικά. Η αριστερά, η οποία με την Λεπέν είχαν μια κοινή αντιπολίτευση στο κοινοβούλιο, τώρα η αριστερά δείχνει σαν μόνο υπεύθυνο τους αστυνομικούς, ο Μελανσόν και οι άλλοι δείχνουν ότι οι μπάτσι, έτσι λένε, οι μπάτσι, Le Flic, αυτοί είναι που φταίνε. Απ' την άλλη, η Λεπέν αποχωρίζεται αυτού του μετόπου διακριτικά, ενώ κρατάει πάντα θεσμική στάση και καρπούται τα ωφέλη. Και τι λέει, το πρόβλημα βρίσκεται στην ανεξέλεγκτη λειτουργία της μετανάστευσης λόγω της παγκοσμιοποίησης. Άρα, καλύτερη λειτουργία της μετανάστευσης, όχι ανεξέλεγκτη αλλαγή του Δουβλίνου ως κάτι το καλύτερο εν ώψη μεταναστευτικού. Με αποτέλεσμα να έχουμε στροφή των Γάλλων πολιτών ακόμη περισσότερο προς τη Λεπέν, το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, και βέβαια, απ' την άλλη, χαρακτηρίζονται οι του Μελανσόν να είναι σύμμαχοι των Ισλαμιστικών στοιχείων και να έχουμε ένα μέτωπο εκρηκτικό Ισλαμοαριστερών απέναντι σε ένα αστικό, το αστικό το λέω με βάση τους κοινωνιολογικούς όρους, τοπίο. Κύριε Δαβέτα, είναι με έκρηξη, δεν πάει παραπέρα. Λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης. Κύριε Δαβέτα, είναι μόνο αυτό, και γιατί αποκλείουμε, λέει, τις κοινωνικές και πολιτικές εξέλιξεις? Η φτώχεια, τα προαστιακά κτήματα που μοιάζουν με γκέτο, η ανεργία, οι περιορισμένες ευκαιρίες ζωής, η κοινωνική αποξένωση δεν είναι προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι σε πολλές αναπτυγμένες χώρες, όχι μόνο στη Γαλλία, λέει, και στο Ηνωμένο Βασίλειο, λίγο πιο πάνω στην Ολλανδία. Έχουν ξεσηκωθεί αγρότες, έχει σοβαρά επεισόδια, κλείνουν 3.000 φάρμες και όμως δεν φτάνει πουθενά επικοινωνιακά, γιατί πάλι το σύστημα θέλει να το πνίξει. Μήπως είναι κάτι ευρύτερο? Μα δεν θα διαφωνήσω. Εγώ το είπα. Εγώ σας είπα ότι είναι κοινωνικό το θέμα. Έχει να κάνει με την παγκοσμιοποίηση και με την ολιγαρχία.
η οποία μονίμως κερδίζει όλο και περισσότερα χρήματα ενώ ο κόσμος στοχαίνει. Βάζω όμως μέσα στο παιχνίδι και το ισλαμιστικό στοιχείο, διότι το ισλαμιστικό στοιχείο προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτή το κοινωνικό φαινόμενο για διάλυση των λεγόμενων ευρωπαϊκών αξιών. Ότι όμως υπάρχει κοινωνικό πρόβλημα, πολύ σωστά το έθεσε ο Κροατής, από εκεί ξεκινάμε και το άλλο είναι συμπληρωματικό στοιχείο. Μάλιστα. Άλλος φίλος, ο Λευτέρης. Κύριε Δαβέτα, αποκλείεται όλα αυτά να έχουν ξεσπάσει υποκινούμενα, όχι από αυτό που φανταζόμαστε όλοι, αλλά από ένα κοκτέιλ μείγμα μυστικών υπηρεσιών από τη στιγμή που η Γαλλία έκανε άνοιγμα προς τους BRICS. Δεν αποκλείεται τίποτα στη σημερινή εποχή και δεν αποκλείεται συγκεκριμένα να υπάρχει και αυτή η πλευρά. Πιστεύω όμως ότι αυτή η υποκίνηση από αυτή την πλευρά δεν είναι τόσο σημαντική ή να το πω διαφορετικά. Δεν βρίσκει τόσο μεγάλη ανταπόκριση στο κοινό, απλά προσκολάται και εκμεταλλεύεται αυτά τα γεγονότα. Μάλιστα. Το πρόβλημα όμως δεν πάβει να είναι πρόβλημα και να είναι κοινωνικό, οικονομικό για τους νέους. Εγώ έχω πολλούς φοιτητές που συμμετέχουν στα γεγονότα χωρίς να συμμετέχουν. Κάποιοι εδώ μου λένε, κύριε Δαβέτα, αφισβητούν ότι είναι νεολαία δεύτερης και τρίτης γενιάς. Κακώς αμφισβητούν. Είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς. Το αν έχουν ενσωματωθεί στην κοινωνία ή όχι, που δεν είναι μόνο δικό τους θέμα, και αν κάποιοι τους εργαλειοποιούν και τους χρησιμοποιούν, είναι άλλο θέμα. Αλλά μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχουν πολλαπλές κατηγορίες νέων. Η μία είναι η νεολαία δεύτερης τρίτης γενιάς, οι οποίοι δεν έχουν ενσωματωθεί. Και γιατί είναι στο κοινωνικό περιθώριο. Υπάρχουν όμως και Γάλλοι νέοι, γηγενείς, ας το πούμε, το λέω απλά, χριστιανοί εισαγωγικά, πολιτιστικά δηλαδή, χριστιανικής παράδοσης. Συμμετέχει και μια ομάδα αυτών μέσα στα γεγονότα, διότι και αυτοί δείχνουν να είναι στο περιθώριο εν ώψη ελπίδων για το μέλλον. Άρα το πρόβλημα δεν είναι μόνο κοινωνικό, είναι και ταυτοτικό, ξαναλέω, γιατί η Γαλλία πάβει να μπορεί να είναι διαχειριστής των πόρων της σε σχέση με αυτούς που την κατοικούν. Εν ώψη παγκοσμιοποίησης, οι πόροι της έχουν λαϊλατηθεί από τους ολιγάρχες και από την κεντρική εξουσία. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να γίνει ορθή διαχείριση αυτών των πόρων και να υπάρχουν πάρα πολλοί περιθωριοποιημένοι νέοι και κοινωνικά στρώματα τα οποία ενώνονται με όλους αυτούς που θέλουν να τους εκμεταλλευτούν και να τους λειτουργήσουν ως μακρύ χέρι για αναταραχές και για διάσπαση και διάλυση, αν θέλετε, της πέμπτης δημοκρατίας. Θέλω να κλείσουμε σήμερα και θα τα ξαναπούμε, γιατί θα το έχουμε σε εξέλιξη από ό,τι φαίνεται αυτό το γεγονός. Θα σταματήσει και μάλιστα εν ώψη μεταναστευτικού, το οποίο προετοιμάζεται. Οι τάσεις είναι τόσο, ξανά οι δύο μεγάλες τάσεις αυτές που σας ανέφερα είναι πάλι στον πόλεμο, διότι γίνονται συζητήσεις για το μεταναστευτικό. Συζητήσεις δηλαδή, ο Μακρόν καλεί τον Α, τον Β, τι θα κάνουμε, τι θα αλλάξουμε, τι μπορούμε κτλ. Και οι δύο τάσεις αυτές βρίσκονται πάλι στην πρώτη γραμμή. Θέλω λοιπόν να κλείσουμε με ένα ερώτημα ενός φίλου εδώ. Κύριε Δαβέτα, λέει, η εικόνα που δίνεται τελικά, καλός ή κακός, δεν παίρνει θέση ο άνθρωπος, είναι πως αν είσαι λευκός, Γάλλος ή ό,τι άλλο και φτωχός, είναι εντάξει ακόμη και να διαμαρτυρηθείς, ακόμη και να ξοκύλεις, αφού έχεις το πλεονέκτημα της φυλής, της ταυτότητας και του χρώματος. Αν όμως είσαι μελαμψός και φτωχός και αντιδράς, τότε γίνεσαι αντιδημοκράτης και φονταμενταλιστής. Όχι. Όχι, αν εννοείσαι αυτό ότι βγήκε από τα λόγια μου, τότε εγώ πρέπει να διορθώσω τα. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπε ότι του δίνεται μια τέτοια εικόνα από τον τρόπο που το προσεγγίζουν και τα μέσα. Εντάξει, αν διαβάσετε και τον συνάδελφό μου, τον εκλεκτό Πασκάλ Μπρουκνέρ, που είναι γνωστός από τα διάφορα βιβλία του, θα δείτε ότι. Ναι, αλλά στην Ευμάρεια ζει ο Μπρουκνέρ, δεν ζει στα προάστια, τα καταπιεσμένα, έτσι. Μα δεν έχει να κάνει με την Ευμάρεια τώρα μόνο, γιατί η πλειοψηφία. Δεν είναι στην Ευμάρεια. Ο Πασκάλ Μπρουκνέρ όμως είναι ένας άνθρωπος του Μάη του 68, ο οποίος αναλύει, είναι ένας αναλυτής πολύ συγκεκριμένος και αληθινός. Και δεν ζει και πλουσιοπάροχα. Μπορεί να ζει στα προάστια που λέτε, αλλά δεν ζει πλουσιοπάροχα. Αρκετά λογικά ζει με τη σύνταξη του καθηγητή. Αλλά ας μην μείνουμε σε αυτό. Το μόνο που έχω να σας πω είναι το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή το λεγόμενο προοδευτικό στοιχείο, το λεγόμενο αντιλευκό στοιχείο της πολιτικής ορθότητας είναι τόσο ισχυρό
που ό,τι και να πει τα τελευταία χρόνια κάποιος ο οποίος είναι λευκός, είναι δαχτυλοδιστούμενος. Αποτέλεσμα είναι να ξεσηκώνονται τώρα, εγώ προσπαθώ να σας δείξω τη μεγάλη εικόνα και τη μικρή, να ξεσηκώνονται τώρα ένα μέρος και των λευκών απέναντι όχι των μελαψών, αλλά απέναντι του κράτους, απέναντι στην εξουσία. Υπάρχει ένα μίσος του κράτους. Υπάρχει μια απελευθέρωση της βίας. Η αδυναμία να επιβληθεί, αν θέλετε, μια ισορροπία, έχει δημιουργήσει ένα είδος μπαναλιζασιών, για να το πω δηλαδή μια είδος μπανάλ που λέμε σήμερα εδώ, της βίας. Το να κάψεις κάποιον, να σκοτώσεις κάποιον, από όπου και να πάρει τη βία, δεν σου λέει και τίποτα σήμερα στη Γαλλία. Αυτά λοιπόν τα δύο στοιχεία αφορούν πλέον όλους. Απλά και οι λευκοί συμμετέχουν, οι νέοι λευκοί, συμμετέχουν σε αυτό το μίσος εναντίον του κράτους. Και από την άλλη μεριά ξυπνούν οι άνθρωποι που θέλουν ένα νέο κράτος, μια επανεργοποίηση του κράτους με ευρύτερα δημοκρατικά στοιχεία. Εδώ, όπως η Λιμπερασιόν είπε πολύ σωστά, έχουμε μάχη συντήρηση της δημοκρατίας, η προθεσινή Λιμπερασιόν, όχι η χθεσινή, η προθεσινή. Ζωή της δημοκρατίας ή όχι. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που μένει μέσα από το ταυτοτικό ζήτημα. Μάλιστα. Δημοσθένης Δαβέτας, θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα μαζί του. Τον ευχαριστώ θερμά για αυτή την προσέγγιση στα όσα συμβαίνουν 6 νύχτες τώρα. Παρατήρηση μόνο, κύριε Σαχίνη, σε εσάς τους ακροατές. Έχει βγει το βιβλίο μου «Οι δύο ζωές εντός συγγραφέα» στα ελληνικά, το οποίο περιγράφει αυτή την κατάσταση. Είναι εκδόσεις Συνδίκας και το οποίο περιγράφει τη μάχη ενός ανθρώπου απέναντι στο σύστημα που θέλει να του στερήσει τη δυνατότητα ελευθερίας λόγου και ελευθερίας κινήσεων.